Δεν πληρώνω τίποτα. Και ας έρθει δεν είναι να κόψει το ρεύμα. Θα τους κόψουμε τα κεφάλια τους. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες των πολιτών για την επιβολή φόρου στα ακίνητα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Και σήμερα στο γραφείο στήριξης για το χαράτσι που έχει συστήσει ο Δήμος Πατρέων, κατέφθαναν οι καταναλωτές για να ενημερωθούν για το ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν και να μην πληρώσουν. Οπωσδήποτε θα το συμπληρώσουμε το εξώδικο και ό,τι μας πει εδώ πέρα. Δεν ξέρω ακριβώς, θα το ρωτήσουμε και ό,τι μας πει. Αν το υπογράψουν και ό,τι γίνει. Ό,τι βγει για όλους, θα βγει και για μένα. Στο μεταξύ, οι μαθητές άφησαν τις σχολικές αίθουσες και προχώρησαν σε διαμαρτυρία στα γραφεία της ΔΕΗ στην Ακτή Δημαίων. Η επιβολή του φόρου επηρεάζει τους ίδιους και τις οικογένειές τους και δηλώνουν αποφασισμένοι στην συνέχιση των κινητοποιήσεων. Ισχυρότο σας, στο πλευρό του πάμε, στον καπιταλισμό, με μέτωπο πατάμε. Δεν πρέπει να το πληρώσει κανένας. Δεν έχουμε ούτε θέλουμε να το πληρώσουμε. Αυτό συνδέεται άρρηκτα με τις ζωές μας και με αυτά που συμβαίνουν τώρα στο σχολείο. Κόβουνε από την παιδεία, κόβουνε από την υγεία, μας κόβουν τη ζωή. Αυτό κάνουν. Εμείς συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε με συνελεύσεις σε κάθε τμήμα, σε κάθε σχολείο. Θα πάρουμε αποφάσεις. Όποιανού μαθητή στην οικογένειά του κόψουν το ρεύμα, να πάμε ολόκληρο το σχολείο μαζί με τους γονείς μας και τους καθηγητές να το επανασυνδέσουμε. Οι καταναλωτές της ΔΕΗ αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι, τη στιγμή μάλιστα που τα έσοδά τους δεν φτάνουν ούτε για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Ήρθε στο παιδί μου 500 ευρώ, τρίτεκνος, άνεργος. Ήρθε 500 ευρώ. Πώς θα συντηρήσει την οικογένειά του? Να ενημερωθούμε, να δούμε μήπως τα γλιτώσουμε. Διότι έχουμε ξελιγωθεί από την πείνα. Ζητάνε εδώ και τώρα από κόσμο που δεν έχουν να πληρώσουν αυτά τα χαράτσια. Δεν είχαν το φελότιμο να πούνε τουλάχιστον 50 ευρώ το μήνα. Μέσα σε όλα, φωτιά στους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, αναμένεται να βάλουν οι νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος έως 19% που έρχονται από 1η Ιανουαρίου. Το ακριβές ποσοστό θα αποφασιστεί εντός των ημερών από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακοσταντίνου με βάση τα στοιχεία για αύξηση του κόστους που επικαλείται η ΔΕΗ και την εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που επίσης αναμένεται σύντομα.